αν και γείτονα σχεδόν, δεν γνωριζόμασταν. Περισσότερο τον έβλεπα εκεί στην πλατεία Χαλανδρίου μαζί με τον Νικόλα να θρονιάζονται κάθε Κυριακή και να συζητάνε συνέχεια με μια παρέα ενδιαφέροντα πράγματα και ζήλευα κι εγώ και κάποτε πλησίαζα, δεν ήταν. Δεν τον γνώριζα μέχρι το 2008. Τότε ήμουν Γενικός Γραμματέας που εσύ. Έπρεπε να πάμε τα προεδρία της ΕΣΥΕΑ και της ΠΟΕΣΥ στα μαγαζιά να προετοιμάσουμε άλλη μια απεργία για το ασφαλιστικό. Κάποια μαγαζιά ήταν εύκολα και η δουλειά μας καλή. Στο συγκρότημα Λαμπράκι όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο ευχάριστα. Δεν αντιμετωπίζαμε ένα φιλικό περιβάλλον. Και πηγαίναμε κι εμείς με κλειστή την καρδιά. Πήγαμε στα Νέα, κάτι πρεντέρδες, κάτι καυσίδες, κάτι τέτοιο εκεί. Δεν πολύ έρχονταν κοντά μας οι συνάδελφοι. Και ανεβήκαμε στο Βήμα. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τον Βασίλη τον Μουλόπουλο. Μας αγκάλιασε σχεδόν, αμέσως. Ποιος τώρα, διευθυντής συνέχισης του Βήματος, δηλαδή η ψυχή της εφημερίδας. Που τότε το Βήμα και για το συγκρότημα ήταν το σοβαρό πρόσωπό του. Όχι μόνο μας αγκάλιασε, κάλεσε όλους τους συντάκτες να έρθουν κοντά για να τους μιλήσουμε και για να πάρουν μέρος στην απεργία. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Αμέσως μετά γνωριστήκαμε, είδαμε τον άνθρωπο, άρχισε να συχνάζει και σε εμάς, όταν συνταξιοδοτήθηκε κιόλας. Και τον γνώρισα μετά σαν πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ. Ήτανε με το ζόρι πρόεδρος. Τον σπρώξαμε, όπως είπε και ο Μανιός προηγουμένως. Δεν πολύ ήθελε. Γιατί διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που άκουγε παρά που μίλαγε. Όταν μίλαγε, σε εντυπωσίαζε. Όταν άκουγε, σε εξέπλητε. Ως πρόεδρος ΠΟΕΣΥ, έχω εδώ, μη φοβάστε, δεν θα διαβάσω. Έχω εδώ τις αποφάσεις που έλαβε επί Προεδρίας Βασίλη Μουλόπουλου η ΠΟΕΣΥ. Όλες, είσαι όλες, ένα ήταν το κύριο μέλημά του. Η τήρηση του κώδικα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ο Βασίλης πάντα επέμενε από τις πρώτες στιγμές και όταν εργάζονταν, αλλά και αργότερες ομιλίες του, όπως και ο Καπάκος τώρα επιμένει σε αυτή την ιστορία, ότι πρέπει να είμαστε αυστηροί στην τήρηση του κώδικα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Έβλεπε τι γινόταν, ήξερε τι γινόταν, από μέσα ήξερε τι γινόταν, ήξερε ποιοι επέβαλαν την κατάσταση, το κλίμα εκείνο που να ξεφεύγουν οι συνάδελφοι από την τήρηση των κανόνων. Ο Βασίλης επέμενε και μέσα σε αποφάσεις εδώ πέρα είναι και σε όλες τις ανακοινώσεις η υποχρέωση των δημοσιογράφων να τηρούν τον κώδικα δοντολογίας. Όμως αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη ήταν η συνεχή προσήλωση στην υπεράσπιση των συναδέλφων, είτε ήταν απολυμμένοι, είτε ήταν άνεργοι ή αντιμετώπιζαν προβλήματα στα μαγαζιά. Ήτανε παρόν, πηγαίναμε μαζί και ο ίδιος πρωτοστατούσε. Δεν κάθισε πάρα πολύ, κάθισε λίγο, γιατί αμέσως μετά έγινε βουλευτής. 15 μήνες ήταν πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, αξιώθηκε, το μάθαν όλοι, έγινε, όπως είπε και ο Μανιός, βουλευτής κρατείας που ικανοποίησε τους πάντες, πάρα πολλούς, ιδιαίτερα εμάς τους παλιούς που είμαστε από την εποχή της ΕΠΟΝ και το κόμμα μας γύρισε την πλάτη, αλλά χαρήκαμε με κάποιους άλλους, που όπως ο Βασίλης ήταν αυτοί που άκουσαν να προβληθούν και να προχωρήσουν. Το να μιλάς για τον Βασίλη είναι σαν να μιλάς πλέον για την αριστερά, αυτήν ακριβώς
που έχουμε ανάγκη σήμερα. Γιατί αυτό που αισθάνομαι εγώ, κρατάω από την ΕΠΟΜ μέχρι τώρα, αυτό που αισθάνομαι είναι ότι σήμερα για να είναι κανείς μαχητής, αγωνιστής μέσα στην Ανατολική Αριστερά, χρειάζονται γερά κότσικα. Και ο Βασίλης τα είχε αυτά τα κότσικα. Ήταν παλικάρι, λεβέντης. Αλλά τόσο διακριτικός που έπρεπε να τον γνωρίσεις πάρα πολύ για να δεις την αξία του. Όλες του οι προσπάθειες ήτανε να συνεισφέρει. Ακόμα και την τσέπη του. Αρκετές φορές. Σε πάσχοντες, σε ανέργους, σε φίλους. Δακρύζαμε κάποιες φορές. Αλλά το κυριότερο ήτανε λακωνικός στο λόγο του. Ουσιαστικός όποτε μίλαγε, αλλά λακωνικός. Γι' αυτό πρέπει να τον μιμηθώ εγώ και αυτή τη στιγμή να σταματήσω και να πω σας ευχαριστώ που με ακούσατε.